Το σημερινό κάλεσμα σε σύσκεψη σωματείων και φορέων έρχεται μετά από την επιτυχημένη μαζική απεργιακή μάχη που δώσαμε σε 9 Νοέμβρη. Για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε πείρα, να οργανώσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας με κάθε μορφή πάλης και μπροστά στο συλλαλητήριο στις 17 Δεκέμβρη στο Σύνταγμα, που καλούν να τους ψάλουμε τα δικά μας τα κάλαντα και να στολίσουμε το δέντρο το δικό μας των διεκδικήσεών μας για την υπεράσπιση της ζωής μας. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα σε όλους τους χώρους δουλειάς μπορεί να μην έκαναν το βήμα να κατέβουν μαζικά σε απεργιακές συγκεντρώσεις που καλούσαν σωματεία και φορείς, αλλά είναι ίσως η πρώτη φορά που ομολογούσαν, γιατί πήγαμε και τους βρήκαμε και μετά από την απεργία, ότι οι αγώνες, και μάλιστα με τέτοια μαζικότητα, δεν γινόταν να τις εξαφανίσουν ούτε από τις τηλεοράσεις, γεμίζουν τους εργαζόμενους με αισιοδοξία και ελπίδα ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Αυτή η εργατική διαπίστωση έρχεται να προσθεθεί στις δεκάδες παρεμβάσεις και να προσθεθεί σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε και που κάνουμε στους χώρους δουλειάς, σε δήμους, διοικήσεις νοσοκομείων και πανεπιστημίων όλο το προηγούμενο διάστημα. Πιστοποιούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ότι οι σωτήρες μας τελείωσαν και ούτε θα έρθουν νέοι, αφού οι συνθήκες δουλειάς μας έχουν χειροτερέψει. Η εργοδοσία πάει με σπασμένα φρένα, ξεσαλώνοντας με όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο που τους έδωσαν για πρίκα όλες οι κυβερνήσεις, αυτές που έφυγαν και ξανάρθαν και αυτές που ήρθαν και ξαναφύγαν, βάζοντας σε κάθε μια το λιθαράκι, ο γκόλυθος θα λέγαμε, στη σημερινή βαρβαρότητα που βιώνουμε όλοι μας. Φρένο στις ορέξεις κράτους και εργοδοσίας βάζουν μόνο οι αγώνες των εργαζομένων, σπάζοντας το φόβο και την ανασφάλεια και βάζοντας μπροστά τις πραγματικές ανάγκες τις δικές μας. Οι πραγματικές μας ανάγκες και στην καθαριότητα είναι να έχουμε δουλειά όλο το χρόνο και κάθε χρόνο. Είναι να εργαζόμαστε στις συνθήκες ανθρώπινες και όχι σαν δούλοι με τρομοκρατία και απειλές. Να έχουμε μισθούς που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες και όχι να τρέχουμε σε επιπλέον μεροκάματα για να τα βγάζουμε πέρα. Να μας παρέχονται δωρεάν εξετάσεις, μια και η σκληρή δουλειά μας φορτώνει με μια σειρά επαγγελματικές ασθένειες που μας θερούν ακόμα και την αυτοσυντήρησή μας. Αλήθεια, αυτό το σάπιο σύστημα που γεννά καηλίδες και πάτσιδες θα γίνει ανθρώπινο και θα μας δώσει αυτά που μας χρωστά με κυβερνητικές εναλλαγές? Συνάδελφοι, η αλήθεια δείχνει άλλον δρόμο, τον δρόμο του αγώνα, τον αγώνα των εργαζομένων στο Πολυτεχνείο, που ενωμένες δεν δέχτηκαν την πίεση από εργολάβο και την Πρετανία να υπογράψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και υπέγραψαν αορίστου χρόνου. Ο αγώνας των εργαζομένων στο Δήμο Κορυδαλλού, που με τη στάση τους δεν δέχτηκαν το πετσόκομα της σύμβασής τους από πλήρους σε μερική απασχόληση και υπέγραψαν πλήρους απασχόλησης. Ο αγώνας των εργαζομένων στο Δήμο Μεταμόρφωσης, που αποφάσαν μαζί με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, το συνδικάτο των ΟΤΑ, να διεκδικήσουν τη μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων μας. Ενώ η πλειοψηφία του Σωματείου των Σχολικών Καθαριστών και Καθαριστριών της Αθήνας τους ευχήθηκε καλή τύχη και δεν έβγαλε άχνα. Είναι και η ανάλογη πλειοψηφία της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Η αγωνία των εργαζομένων στο Δήμο Σαλαμίνας, που τους έβγαλε μπροστά στην ανάγκη να σταματήσουν την καταπάτηση του ωραρίου τους και την εντατικοποίηση που τους έχει φέρει στα όρια της εξάντλησης, και στήθηκε Σωματιακή Επιτροπή για να οργανώσει μαζί με το Σωματείο το κλαδικό τα επόμενα αγωνιστικά βήματα. Όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά μας γεμίζουν με αισιοδοξία και κουράγιο για τη δικαίωση όλου του κλάδου των καθαριστριών σε κάθε χώρο δουλειάς, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για όρους που θα εξασφαλίζουν τα δικαιώματά μας. Η συνέχιση της οργάνωσης της πάλης των εργαζομένων και η κλιμάκωση του αγώνα μας για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα θα βγάλει μπροστά τους εργαζόμενους
και τις σύγχρονες ανάγκες τους, σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Με οργάνωση και αγώνα τα κερδίσαμε όλα. Με αγώνα και συγκρούσεις θα προχωρήσουμε. Καλή δύναμη σε όλους.